Σε νέες δηλώσεις που γελιοποιούν την τουρκική κυβέρνηση, προχώρησε ο Τούρκος αρχιμαφιόζος και αντίπαλος του Ερντογάν, Σεντάτ Πεκέρ, απαντώντας σε δηλώσεις πρώην βουλευτή του ΑΚΕΠΕ, ότι σε 5 ώρες μπορεί ο τουρκικός στρατός να μπει στην Αθήνα. Σε 5 ώρες θα είμαστε στη Θεσσαλονίκη. Σε 5 ώρες θα είμαστε στην Αθήνα. Οτιδήποτε κι αν κάνουν, μην ξεχνάτε, δεν υπάρχει πια η παλιά Τουρκία, δήλωσε ο Μετίν Κουλούγκ, πρώην βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ, σε εκδήλωση με θέμα «Η θέση της Τουρκίας στη νέα τάξη πραγμάτων». Ο Μετίν Κουλούγκ, ένας από τους παλιούς μου φίλους, ενθουσιάστηκε ξανά. Είπε «Θα μπούμε στην Αθήνα σε 5 ώρες αν χρειαστεί». Μπήκατε στη Συρία λέγοντας πως επρόκειτο να κάνουμε την επόμενη προσευχή της Παρασκευής στο τέμενο των Ομεϊάδων στη Δαμασκό. Ωστόσο, δεν μπορείτε να πετάξετε ούτε χαρταετό λίγο πιο πέρα από τα σύνορά μας χωρίς άδεια από τη Ρωσία, έγραψε στο Twitter ο αυτοεξόριστος στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα Σεντάτ Πεκέρ. Ώστε η Ελλάδα θα είναι η νέα μας ιστορία για να χειραγωγήσουμε τον αφελή λαό μας. Μακάρι ο παντοδύναμος Θεός να μην κάνει κανέναν να υποφέρει. Τι είδους εξαπάτηση είναι αυτή? Τι ρεζιλίκι είναι αυτό? Ακόμα μεγαλύτερο ρεζιλίκι από αυτό είναι το «είμαστε κατά των επιτοκίων». Για όνομα του Θεού, υπάρχει μεγαλύτερο τοκογλύφος από το κράτος? Ούτε οι τοκογλύφοι δεν επιβάλλουν τέτοια επιτόκια που επιβάλλει το κράτος όταν δεν πληρώνονται στην ώρα τους οι φόροι, τα δάνεια στις κρατικές τράπεζες, οι λογαριασμοί του νερού και όλα τα χρέη στο δημόσιο. Το αξιότιμο κράτος μας πρέπει καταρχάς να σταματήσει να βάζει επιτόκια σε αυτά που έχει να λαμβάνει σε αυτή την περίοδο κρίσης. Για τα χρήματα που θα έρθουν από την Κίνα, θα πουλήσετε την πατρίδα μας στο Ανατολικό Τουρκιστάν στο λεπτό και μετά λέτε ότι σε 5 ώρες θα είμαστε στην Αθήνα. Αν ο σκοπός σας είναι να κοροϊδέψετε, κανείς δεν εξαπατάτε, κατέληξε ο Πεκέρ. Πείτε μας τη γνώμη σας στα σχόλια, κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας. Κάντε like, subscribe και πατήστε το καμπανάκι για να παίρνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας, nemesishd.gr.